Πώς βλέπετε τον τόπο μας? Ποιος καλός άνεμος σας φέρνει? Είναι ένας τόπος στον οποίο τον έχω, την Κοζάνη έχω επισκεφτεί αρκετές φορές. Και αυτή τη φορά ήθελα να ξαναείμαι εδώ, να μεταφέρω για ακόμη μια φορά το μήνυμα της Ευρώπης εν ώψη και ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου. Και είναι ένας σταθμός μεταξύ 11 πόλεων που έκανα 11 ημέρες για να δω από κοντά το πώς είναι να ζεις στις παραμεθόριες περιοχές της Ευρώπης. Η ζωή εδώ πέρα είναι τελείως διαφορετική και η Ευρώπη πρέπει να το ακούσει δυνατά, ότι πρέπει οι περιοχές αυτές να προσεχθούν ιδιαίτερα και να δοθεί μια ιδιαίτερη επιλογή κινήτρων, έτσι ώστε ο κόσμος να συνεχίσει να μένει εδώ και να μην αφήνει τις περιοχές αυτές για μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Τώρα, κύριε Βουλευτά, βρίσκεστε σε μια περιφέρεια της χώρας που θα έλεγα από τις φτωχότερες, για να μην πω η φτωχότερη, στο επίπεδο των 27 κρατών μελών. Μια φθήνουσα περιοχή πληθυσμιακά, καταγράφεται και με την Ελληνική Στατιστική Αρχή τελευταία, έχει μείωση του πληθυσμού και βρίσκεται και σε μια φάση μετάβασης, καθώς αποχωρίζεται το Λιγνίτι, το ενεργειακό κέντρο, και αυτό δημιούργησε και επιπλέον προβλήματα ανεργίας και φυγής του πληθυσμού. Είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση και πόσο θα επηρεάσει η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες, αυτόν τον τόπο της Δυτικής Μακεδονίας? Η περιοχή της Κοζάνης είχε, επιτρέψτε μου να πω, την ευλογία και την κατάρα να παράγει το μεγαλύτερο ποσοστό του ΟΑΕΠ στην περιοχή, αλλά να το διαχέει σε όλο την ελληνική επικράτεια και αναφέρομαι στον ηλεκτρισμό μέσω του Λιγνίτη. Λόγω του ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική. Ουσιαστικά είχε ένα πλασματικό ΑΕΠ υψηλό, αλλά χωρίς να το απολαμβάνει. Ακριβώς. Γιατί αυτά τα έσοδα φεύγανε από καπαλού. Πολύ σωστά. Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, πράσινη, και πρέπει αυτή η παγίδα να μην ξανασυμβεί τώρα στην εποχή των αναρρεύσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να φτιαχτεί ένα σχεδιασμός έτσι ώστε να δημιουργηθεί παραγωγικές μονάδες στην περιοχή, αλλά να υπάρχει μια επιβράβευση και κίνητρα έτσι ώστε το εισόδημα, ένα κομμάτι, ένα μέρος του εισοδήματος να παραμείνει στην περιοχή έτσι ώστε να ανθίσει. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται, αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του εδάφους και της περιοχής και να δοθούν κίνητρα για να αναδειχθούν νέες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη, πιστέψτε με, γνωρίζει τα προβλήματα της απολιγνητοποίησης και έχει σχεδιάσει χρηματοδοτήσεις για να γίνει μια σωστή και δίκαιη μετάβαση για όλους. Από την άλλη, πρέπει αυτή η μετάβαση να μεταφραστεί σε πράξη και με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ξέρω ότι ο σχεδιασμός αυτός θα γίνει σωστός. Μακάρι. Ξέρετε, πάντως, σήμερα η εικόνα του τοπίου της περιοχής, δεν ξέρω αν την περιδιαβήκατε, η εικόνα του τοπίου της περιοχής θυμίζει λίγο να ξαναπέσουμε στην ίδια παγίδα. Είναι ένα ενεργειακό κέντρο που η πράσινη ανάπτυξη με φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα θα ξαναδημιουργήσει προστιθέμενο ΑΕΠ, αλλά θα είναι ΑΕΠ που έχει ξένες επιχειρήσεις, γερμανικές επενδύσεις και άλλου είδους επενδύσεις που δεν θα μένουν εδώ με θέσεις εργασίας. Και την ίδια στιγμή οι αγρότες λένε ότι μας παίρνουν ζωτικό χώρο για καλλιεργήσιμη γη που γίνεται φωτοβολταϊκά.
υπάρχει γνώση τώρα. Υπάρχει εμπειρία και επειδή δεν θέλει κανένας να συνεχίσει να βρίσκεται, να υπάρχει μετακίνηση του πληθυσμού, γιατί είναι λογικό, αν δεν υπάρχουν δουλειές, αν υπάρχει μια ποιότητα ζωής, ο πληθυσμός θα μετακινηθεί. Κανείς δεν θέλει κάτι τέτοιο, ούτε η κεντρική κυβέρνηση, αλλά πόσο μάλλον η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, να συμβεί κάτι τέτοιο. Οπότε, με τη γνώση αυτή του τι συνέβη κατά το παρελθόν, κατά την περίοδο της κρίσης του Λιγνίτη, είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει μια πρόβλεψη του να μην ξανασυμβεί αυτή η κατάσταση. Οπότε, ναι, καταλαβαίνω απόλυτα την ανησυχία, υπάρχει αυτή η ανησυχία, αλλά οι θύνοντες και της κεντρικής κυβέρνησης αλλά και του τόπου είναι εδώ για να προλάβουν κάτι τέτοιο. Να δούμε λίγο την γενική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε ευρωεκλογές, αλλά φαίνεται ότι θα ψηφίσουμε με κριτήρια εθνικά, με ζητήματα που απασχολούν τον τόπο μας στην ελληνική επικράτεια και όχι με την Ευρώπη που θέλουμε και την Ευρώπη που πρέπει να έχουμε. Πόσο θα επηρεάσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, το ζήτημα της τραγωδίας των Τεμπών ή άλλα εθνικά θέματα που απασχολούν την πολιτική κουβέντα, την δημόσια συζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι όντως η συζήτηση και το πώς θα φτάσουμε στις ευρωεκλογές θα επηρεαστεί από τα εθνικά ζητήματα. Όμως πρέπει λίγο όλοι μαζί να βοηθήσουμε να συζητηθούν τα βλέγοντα ζητήματα που αφορούν την Ευρώπη. Το μεταναστευτικό, η κοινή εξωτερική πολιτική, η οποία μπαίνει και ένα κομμάτι της άμυνας, που σιγά σιγά διαφαίνεται ότι υπάρχει φως στο τούνελ και θα δημιουργηθεί μια τέτοια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα. Το θέμα της ακρίβειας, που είναι πανευρωπαϊκά, η συνέχιση της πράσινης εποχής, τα εργασιακά που πλήττονται σε όλη την Ευρώπη. Είναι ζητήματα ζωτικής σημασίας, τα οποία πρέπει να διαπραγματευτούμε για την Ευρώπη μας, για την επόμενη πενταετία. Άρα, ναι, με βλέμμα της Ελλάδος στην Ευρώπη, αλλά να κοιτάζουμε τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Να δούμε θέσεις και απόψεις του κάθε πολιτικού σχηματισμού και να δούμε πώς ο σχηματισμός, ο πολιτικός ευρωπαϊκός σχηματισμός, ο αντίστοιχος, θα διαπραγματευτεί αυτά τα μείζοντα ζητήματα. Η υγεία. Πόσο σημαντικό είναι να δούμε την υγεία. Την υγεία για την έφερε στο προσκήνιο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το αντίστοιχο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που ανήκει, η Νέα Δημοκρατία που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η οικογένεια η ευρωπαϊκή. Είναι θέματα τα οποία αυτά πρέπει να διαπραγματευτούμε και με αυτή την ατζέντα πρέπει να δούμε τι υποστηρίζει το κάθε κόμμα. Κίνδυνοι και φόβοι πάντως υπάρχουν. Και το λέω αυτό γιατί και το Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκετε και εσείς, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, φοβάται διαρροές προς τα δεξιά της. Γιατί η Ευρώπη δεν έπεισε ή αφισβητήθηκε πολλές φορές για τον χειρισμό που είχε ακόμη και στο θέμα προσφάτως των αγροτών, με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Έχετε δίκιο. Αφισβητήθηκε όμως και καλά γίνεται και υπάρχει αυτή η αφισβήτηση και πρέπει σε ένα δημοκρατικό τόπο με σεβασμό στον άνθρωπο όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση, κρίση και ένας έλεγχος του τι γίνεται. Όμως, πιστέψτε με, πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε επάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν γίνεται να αναζητούμε διάσταση της Ευρώπης, όπως πολλά ακροδεξιά κόμματα αναζητούν.
θα είναι κίνδυνος όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τα 27 κράτη μέλη, εάν υπάρξει η πιθανότητα, η ελάχιστη πιθανότητα ότι οδηγούμαστε σε αυτή την πορεία της διάλυσης Ευρώπης. Είναι καλή Ευρώπη που έχουμε τώρα. Είναι μια δύναμη η οποία μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Κάπως έτσι πρέπει να το σκεφτόμαστε. Πάντως μέχρι και τα σήμερα δεν έχουμε κοινή ευρωπαϊκή στάση, εννοώ τα κράτη-μέλη, ούτε στο μεταναστευτικό, ούτε στην εξωτερική άμυνα, ούτε ακόμη και στην κρίση του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία. Στον τελευταίο να διαφωνήσω, υπήρχε μια κοινή στάση. Υπήρχαν και τα κράτη-μέλη συμμετείχαν κοινά και είπαν ότι πρέπει να μην επιτρέψουμε την εισβολή σε ένα ανεξάρτητο κράτος. Οπότε εκεί πέρα υπήρχε μια κοινή πολιτική. Για τα υπόλοιπα δύο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, δεν υπήρχε κάτι κοινό, ειδικά για την εξωτερική αμυντική πολιτική. Γιατί για το άλλο, μόλις πρόσφατα τον Δεκέμβριο, συμφώνησαν τα κράτη-μέλη το ότι πρέπει να διαχειριστούμε όλοι μαζί το μεταναστευτικό και να μην πέφτει το βάρος μονάχα στις χώρες εισόδου. Έγινε λοιπόν η συμφωνία. Αυτό δεν ξέρω πώς το συνορίζεται η Ουγγαρία, για παράδειγμα. Ναι, η Ουγγαρία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο παρά να συμφωνήσει. Δεν μπορεί σε κάτι τόσο σημαντικό. Έγιναν πολλές διαπραγματεύσεις και όμως στο τέλος συμφώνησε. Δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε μονάχα όμως από το τι θα πει μια Ουγγαρία. Η Ουγγαρία έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο, αυτός δρόμος είναι μεταξύ μέσα στην Ευρώπη και όχι στην Ευρώπη, και αυτό κάτι τέτοιο όμως δεν το θέλουμε. Άρα λοιπόν, να βλέπουμε το ολόκληρο το δάσος και να μην μένουμε μόνο στο λεντάκι του τι κάνει και πόσο έχει ρίξει τα χαρδιά του. Γιατί αυτή τη στιγμή η Ουγγαρία είναι το λεντάκι. Στα υπόλοιπα ζητήματα λοιπόν της εξωτερικής πολιτικής, της εξωτερικής άμυνας, είναι κάτι το οποίο και αυτό το κοιτάζει η Ευρώπη. Αν θέλουμε να τα πετύχουμε αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά, πρέπει η ευρωπαϊκή αντίληψη να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο. Να πάμε σε μια Ευρώπη η οποία παίρνει γρήγορες αποφάσεις, είναι κοντά στο πολίτη και σέβεται όλη αυτή τη δουλειά που γίνεται μέσα στην επικράτειά της. Γίνονται βήματα, ναι, γίνονται αργά βήματα, αλλά προχωράμε. Και σε πολλά δυστυχώς ακολουθούμε σαν Ευρώπη. Δεν θα το πω. Δεν συμφωνώ. Παράδειγμα, σαν ουραγή ήρθαμε στο θέμα που προέκυψε με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Ουραγή είναι ένα από τα ζητήματα αυτά και δεν θα πω ότι είναι ένα εύκολο ζήτημα το ζήτημα της Μέσης Ανατολής. Θα πω όμως ότι η εικόνα ότι ακολουθούμε πρέπει να αλλάξει, γιατί είναι η πραγματικότητα. Γιατί έχει αλλάξει αυτή η κατάσταση. Είμαστε μια χώρα η οποία γίνεται σεβαστή η άποψή της. Δεν είμαστε η χώρα που ακολουθεί, είναι η χώρα που συμμετέχει ισότιμα μέσα σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είναι μια χώρα που οι ευρωβουλευτές της, τουλάχιστον της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, γίνονται σεβαστοί και έχουν μια ισχυρή δύναμη μέσα στην Ευρωομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέσα στο Κοινοβούλιο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 7 Έλληνες ευρωβουλευτές, μαζί με τους 2 ευρωβουλευτές της Κύπρου. Έχουμε συνολικά μια δύναμη 9 ευρωβουλευτών μέσα στους 181 ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όταν η Γαλλία έχει 7.
μια τόσο μεγάλη, μια τόσο μεγάλη δύναμη έχει λιγότερους ευρωβουλευτές από την ελληνική μεριά. Μπορούμε να επηρεάσουμε καταστάσεις. Αυτή τη μεταετία επηρεάσαμε καταστάσεις. Γι' αυτό το λόγο και εγώ προσωπικά εκλέχτηκα και αναδείχθηκα μάλλον ως ένας από τους 4 Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι επηρεάζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη σκέψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για έναν Έλληνα. Είμαι από αυτού που, ένα από του 20 ευρωβουλευτέ, που ανακηρύχθηκα ω ανερχόμενο ευρωβουλευτή για τη θητεία 2019-2024. Γιατί ω Ελλάδα, ω Έλληνα, έκανα κάτι και επηρέασα καταστάσει. Άρα λοιπόν, ακούγεται η θέση μα και δεν είμαστε ουραγοί, αλλά πλήρω συμμέτοχοι σε μια κοινοβουλευτική διαδικασία και μια διαδικασία αποφάσεων. Νομίζω ότι το απαντήσετε, αλλά εγώ θέλω να το υποβάλω το ερώτημα. Γιατί η ψήφος στις ευρωεκλογές στο πρόσωπό σας και όχι σε κάποιον άλλον συνυποψήφιο? Γιατί γενικότερα είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μάθει να μάχομαι. Αυτή τη θητεία που πέρασε ήμουνα η φωνή των Ελλήνων, η φωνή των ανθρώπων που ήθελαν να κάνουν έργο. Είμαι ένας άνθρωπος που έφτασε στο Κοινοβούλιο για να εργαστώ, να αλλάξω συνειδήσεις, να μπορέσω να επηρεάσω προς την θετική κατεύθυνση την πολιτική για μια καλύτερη, ποιοτικότερη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και κατά συνέπεια των Ελλήνων, γιατί έφερα και είμαι αναγνωρισμένος ότι ασχολούμαι με θέματα υγείας, γι' αυτό και ανακηρύχθηκα ως ευρωβουλευτής της χρονιάς 2023 σε θέματα υγείας και ποιότητας ζωής. Ανακηρύχθηκα ως ένας από τους κορυφαίους 20 ευρωβουλευτές τη θητεία 2019-2024, οι οποίοι μιλάνε και φέρνουν και διεκδικούν θέματα που σχετίζονται με την υγεία, γιατί μίλησα για ζητήματα όπως είναι η αστεγία. Γενικά είμαι εδώ για να γίνομαι η φωνή των Ελλήνων και για να μπορέσω να διεκδικώ μια πιο κοινωνική Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ.